Our next contest, ladies and gentlemen, will be fought in the MCP featherweight division. Please welcome our first fighter making his way to the red corner. From Albania, Migen Pepa. Έχω αποφασίσει να το κυνηγήσω πλέον πιο επαγγελματικά. Έχω σταματήσει τη δουλειά, έχω θυσιάσει πράγματα, οπότε δεν δέχομαι την ήττα. Όχι μόνο από τον συγκεκριμένο, από κανέναν πλέον. Θα δει ένα πιο εξελιγμένο Μιγκέν. Κάτι πιο πάνω από αυτό που έχετε δει μέχρι τώρα. Δηλαδή να περιμένει πολλά ο κόσμος. Αισθάνομαι πλέον πιο επικίνδυνος σαν αθλητής, οπότε ο Τσελαρίδης πρέπει να προσέχει αρκετά. Πρέπει να προσέχει. Καλή τύχη, θα τη χρειαστεί. Σήμερα με περιμένει νίκη καταρχάς. Θα κυνηγήσω το top. Όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα ακολουθήσουν πολλά. Welcome our second fighter, making his way to the blue corner. From Greece, Spartakos Tselaridis! Εγώ δεν είμαι σαν τους αντιπάλους που είχε. Πιστεύω ότι θα είμαι ο δυσκολότερος αντίπαλος που είχε ποτέ. Θέλω να τον βασανίσω, θέλω να το ασκήσω πολύ πίεση, να κάνω το δικό μου παιχνίδι, να έχω κυριαρχική εμφάνιση. Πιστεύω δικαίως θεωρούμε στο top 3. Είμαι σχεδόν αίτητος και λέω σχεδόν γιατί μια ήττα που είναι στο βιογραφικό μου είναι, για μένα είναι στα χαρτιά. Δεν έχασα ποτέ εκεί, ήταν λάθος του διαιτητή. Πιστεύω θα κερδίσω με οποιοδήποτε τρόπο. Στο τέλος πιστεύω ότι θα χάσει. Official main event ή αλλιώς το main event του λαού. Μιγκέν Πέπα στην κόκκινη γωνία ενάντια στο Σπάρτακο Τσελαρίδη. Μιγκέν Πέπα αγωνίστηκε στο προηγούμενο MCP όπου νίκησε το Μανώλη Κίτα με ένα DQ, αφού ο Μανώλης Κίτας έφερε ένα αντικανονικό γόνατο. Ο Σπάρτακος Τσελαρίδης αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος σε πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ μένος μέσα του και θέλει να πάρει πίσω τη θέση του σαν κορυφαίος featherweight. Πολλά παίζονται σε αυτόν τον αγώνα. Με low kicks έχουν ξεκινήσει από μακριά. Πολύ ωραία η απόσταση, η διαχείριση της απόστασης από τον Μιγκέν Πέπα. Μιγκέν Πέπα, ο οποίος μας είπε ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ το striking, το αισθάνεται σίγουρος. Ο οποίος έχει δολοφονική γκυλοτίνα, για όσους δεν τον έχουν προσέξει. Σήμερα αντιμετωπίζει το νούμερο 2 featherweight στην Ελλάδα. Πολύ ωραία αντεπίθεση από τον Τσελαρίδη. Και δυνατή low kick ακούστηκε σε όλο το γήπεδο από τον Μιγκέν Πέπα. Πολύ σκληρή και οι δύο. Oh. Πολύ ωραίο το αριστερό. Ωραίος συνδυασμός. Είναι πάρα πολύ εκρηκτικός ο Τσελαρίδης. Κάνει πολύ απότομες κινήσεις, καλύπτει μεγάλη απόσταση και χτυπάει δυνατά. Μιγκέν Πέπα διατηρεί την απόσταση, πολύ ωραία low kick. Ψάχνει το ένα χτύπημα. Και να το ξανά η κλωτσιά. Πολύ ωραία κίνηση από τον Μιγκέν Πέπα για να μπει και να βγει στην απόσταση που θέλει. Ήταν χαμηλό ίσως. Ήταν λίγο χαμηλά, έκανε νόημα ο Μιγκέν για να προσέχει. Να έχει το νότσο. Κοίτα πόσο ανάλαφρη είναι και στα πόδια του και στην κίνησή του. Oh! Oh, oh, δυνατά hook από το Σπάρτακο Τσελαρίδη. Και ανταποδίδει με κλωτσιές ο Μιγκέν Πέπα. Ξανά άλλη μια δυνατή επίθεση του Τσελαρίδη, δεν θα βρει το στόχο όμως. Πολύ ωραία κίνηση από τον Τσελαρίδη, ο οποίος δεν έχει βουτήξει προς το παρόν για το takedown, καθώς όλοι ξέρουν ότι είναι ένας εξαιρετικός γκράπλερ με βάση το τζούντο. Έχει κρατήσει τη μάχη ωραία στο όρθιο, δείχνει βελτιωμένο όρθιο. Μιγκέν είναι πάντα επικίνδυνος όμως. Πάντα επικίνδυνος, πάρα πολύ σκληρός. Και τώρα κινείται ο Μιγκέν κυκλικά. Ωραία, παρέμεινε προς το κέντρο ο Σπάρτακος Τσελαρίδης, δεν βιάστηκε να τον χτυπήσει.
Πολύ ωραία κίνηση από τον Μικέν Πέπα για να αποφύγει την αντεπίθεση του Σπάρτακου. Και να το τώρα μέσα στο takedown ο Σπάρτακος. Και να κυλωτίνα του Μικέν. Είναι και οι δύο στο όπλο τους. Και οι δύο στο όπλο τους. Παρ' όλα αυτά παλεύει και ελευθερώνει το κεφάλι του ο Σπάρτακος Ελαρίδης και να στην πλάτη του Πέπα. Πάει για την Κιμούρα ο Μικέν. Πολύ δύσκολο να τελειώσει εκεί. Δυνατή η απόπειρα του Σπάρτακου για το takedown. Ο οποίος έδειξε με το που λύθηκε η απόσταση, έδειξε να παίρνει μια βαθιά ανάσα. Ναι, δεν ξέρω αν αυτό είναι σημάδι υπερπροσπάθειας. Φοβερό counter από τον Σπάρτακο επίσης μέσα σε αυτό. Δύο λεπτά ακόμα έχουν μείνει. Featherweight αναμέτρησε ανάμεσα σε κορυφαίους. Ο Μιγκέν έχει τρεις συνεχόμενες νίκες στη σειρά. Η πρώτη του ήττα ήταν στον πρώτο του αγώνα. Και από εκεί πέρα έχει... Μόνο ανωδική πορεία. Έχει μόνο ανωδική πορεία, του έχει τελειώσει. Επίσης να πούμε ότι δεν είναι αυτή η μοναδική του εμπειρία, έτσι. Έπαιζε, έχει παίξει αρκετά ερασιτεχνικά ο Μιγκέν Πέπα. Ωφ, δυνατό δεξί χουκ και αριστερό. Και από τους δύο. Επιτίθεται μαγιασμένα ο Τσελαρίδης, δεν αφήνει τον Πέπα να πλησιάσει. Πέπα μένει με τα χέρια ψηλά, ψύχρεμος, σε αρκετά κοντινή απόσταση μπορώ να πω. Και να λοιπόν η low kick up αυτή ήρθε, ακούστηκε ότι ήταν πάνω στο σπασουάρ. Ναι. Πάρει το χρόνο του, έχει χρόνο μπόλικο. Ναι, ήταν πάνω στο σπασουάρ 100%. Ναι. Ακούστηκε αυτό, ακούστηκε ο ήχος του σπασουάρ. Για να δούμε, έχουμε αυτό σε replay. Καρφί πάνω. Το πέτυχε. Το πέτυχε φουλ. Και ας μην το σημάδευε. Το παιδί, ας μην το σημάδευε, σωστός. Έχει το χρόνο, δεν χρειάζεται να αγχώνεται, έχει χρόνο. Πρέπει να προσέχει, μην κατεβάσει το σπασουάρ του πολύ χαμηλά. Ο Πέπα επίσης προηγουμένως έλεγε ότι είναι για πρώτη φορά που κάνει πολλές προπονήσεις, έχει μειώσει τις ώρες που δουλεύει για να μπορεί να προπονείται συνέχεια. Έχει προσθέσει και γυμναστική με βάρη, λέει, για πρώτη φορά στη ζωή του και βλέπει διαφορά στη δύναμή του. Μία σύσταση απλώς από τον διαιτητή στον Μιγκέν να προσέχει από εδώ και πέρα. Ήταν ακούσιο, εντάξει, δεν είναι, ήταν ακούσιο. Και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Πήγαμε ένα λεπτό και 15 δευτερόλεπτα ακόμα για τον πρώτο γύρο. Το δυνατό δεξί του Σπάρτακου δεν θα βρει στόχο, το αποκρούει ο Πέπα, ο οποίος πλησιάζει προς τα μπρος. Άλλη μια κλωτσιά που πάει διαγώνια. Τον μπλόκαρε νομίζω αυτό το low kick ο Σπάρτακος. Oh, πολύ ωραίο μπάσιμο με Superman Punch για να μπει για το takedown. Πάει για την κιλωτίνα ο Μιγκέν, αλλά ο Σπάρτακος πάρα πολύ έξυπνα έχει μπλοκάρει το κεφάλι. Έχει κρύψει το λαιμό του, σηκώνεται ο Μιγκέν. Τάνει ο Τόση, ήταν αυτό ο Αλέξη. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Έπαμε από τα τσούντα, το λέω. Πιάνει το κλουβί νομίζω ο Πέπα, όχι εντάξει, τα αφήνει. Σε πολύ καλή θέση. Πάρα πολύ καλή θέση. Ο Σπάρτακος Τσελαρίδης. Και 30 δευτερόλεπτα ακόμα, 30 από τώρα βασικά για να την εκμεταλλευτεί. Μιγκέν Πέπα δεν το δέχεται όμως. Πολύ ωραία αριστερά χτυπήματα. Έχει 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Μιγκέν πρέπει να κάνει κάτι. Μπλοκάρει το χέρι, κοίτα, έχει φέρει δύο χέρια εκεί πέρα για να μπλοκάρει αυτή την κίνηση ο Πέπα. Δεν βιάζεται το να ξεφύγει, ξέρει, δεν θέλει να καταναλώσει ενέργεια τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Κι όμως πετάγεται πάνω, θα σηκωθεί και να ελήξει του πρώτου γύρου. Και τέλος ο πρώτος γύρος. Oh, wow. Πολύ δυνατά χτυπήματα από τον Τσελαρίδη, πεταγότανε με πολύ δυνατά hooks από μια μέτρια απόσταση, την κάλυπτε πάρα πολύ γρήγορα. Πέτυχε τον Πέπα κάποιες φορές κατευθείαν στο κεφάλι. Ανταλλάξανε καλά χτυπήματα. Ανταλλάξανε. Φάνηκε σαν στο grappling, φάνηκε στα takedowns, βασικά πιο πολύ στο wrestling. Ο Σπάρτακος είναι ένα βήμα πιο πάνω από τον Μιγκέν. Σέτανε πολύ ωραία τα takedowns του, αμύθηκε τις κιλωτίνες του. Μου άρεσε πάρα πολύ για το πώς μπήκε από τη Superman Punch στο takedown και βγήκε πλάτη κατευθείαν. Είναι high level grappler, φυσικά. Ναι, βεβαίως. Φυσικά. Θυμίζεται γι' αυτό ακριβώς το παιχνίδι ο Τσελαρίδης. Για να δούμε, ο Πέπα δεν φαίνεται να έχει πτωηθεί πολύ.
Για να δούμε ποιος από τους δύο θα μπει πιο κουρασμένος. Ο Σπάρτακος πήρε μια βαρτιά ανάσα σε κάποια φάση, όπως είπες. Και τώρα το κάνει. Αυτές κάποιες κοφτές φωνές που βγάζει. Νομίζω ότι είναι η προσπάθειά του να παραμείνει χαλαρός. Παρ' όλα αυτά και με το σφίξιμό του. Έτσι και πάει για άλλο ένα takedown με τη σειρά όπως το πήγε στο τέλος του προηγούμενου γύρου. Το wrestling είναι το δυσκολότερο, είναι από τα πιο δύσκολα. Μάλλον, εντάξει, όλα είναι δύσκολα, αλλά η δυσκολία του wrestling είναι αυτό το... Η δύναμη, η συνεχόμενη πίεση. Μεγάλη κίνηση από το Σπάρτακο, αστοχή όμως. Και ο Πέπα πιέζει με τη στάση του. Ωραία πετυχαίνει ο Σπάρτακος κάθος όπου στο χωρί. Πρέπει να προσέχει όμως τώρα για την αριστερή κλωβρο. Ωραίο! Και μπαίνει... Βάζει Μαρκέρι! Η κίνησή του! Ορμάει ο Σπάρτακος! Δεν αφήνει περιθώρια στον Πέπα να σταθεί. Κιλοτίνα! Κι όμως και φεύγει. Είναι ο δεύτερος άνθρωπος που καταφέρει να ξεφύγει από την κιλοτίνα του Μιγκέν Πέπα. Τι αποφυγή! Και ξανά δεύτερη αποφυγή από το Σπάρτακο Τσελαρίδη. Απίστευτο chain wrestling από το Σπάρτακο. Τώρα όμως ο Μιγκέν πιέζει λίγο μπροστά. Ωραίο γόνατο. Πάρα πολύ ωραίο γόνατο και φαίνεται τώρα να οδηγείται σε front headlock ο Μιγκέν Πέπα. Θα το αλλάξει την κιλοτίνα, λες. Μπορεί. Δεν είναι σε καλή θέση νομίζω εδώ πέρα για να ξεκινήσει να κυνηγάει. Με την πλάτη του στο κλουβί και τα πόδια του να πιέζονται προς τα μπρος. Βγάζει το κεφάλι ο Σπάρτακος πάρα πολύ έξυπνα. Και νομίζω ότι θα δούμε άλλο ένα θεαματικό takedown σε λίγα δευτερόλεπτα από το Σπάρτακο. Πολύ ωραίο sequence έδωσε το Farzman Carry με το double leg takedown στο πλέγμα. Τώρα βρίσκεται... Πάει για το όχι. Ξεκλειστράει ο Μιγκέν Πέπα και θα μπει αυτός για το δικό του takedown. Παλεύει ο Μιγκέν. Όμως... Και παίρνει το underhook, στέκεται ο Τσελαρίδης. Στέκεται φυσικά, έχει καλή βάση. Για να δούμε όμως αν ο Μιγκέν θα καταφέρει να αλλάξει. Πάει να κυνηγήσει το Ουτσιγκάρι. Νομίζω ωραίο, έρχεται ωραίο με το γόνατο, αλλά ο Σπάρτακος χρησιμοποιεί αυτή την αλλαγή. Μια βαθιά ανάσα επίσης από το Σπάρτακο. Ναι, κακό σημάδι, καθώς μόλις περάσαμε τα δύο λεπτά του δεύτερου γύρου. Ο Μιγκέν πιέζει τώρα. Νομίζω ότι ο Μιγκέν είναι λίγο πιο φρέσκος. Παρόλα αυτά οι αποφυγές του Σπάρτακου τον κρατάνε ασφαλή. Ωραίο αγκώνας από το Μιγκέν. Και να το αριστερό ίσιο από το Μιγκέν. Πολύ ωραία. Βαριά και ανταποδίδει ο Μιγκέν. Το δεξί χέρι του Σπάρτακου είναι αρκετά χαμηλά. Ο Μιγκέν έχει το κουράγιο. Πολύ ωραία άμυνα και κατευθείαν το front headlock. Και το γόνατο. Βεβαίως. Ο Μιγκέν είναι λίγο πιο φρέσκος από τον Σπάρτακο. Ναι, είναι λίγο πιο φρέσκος. Και τώρα καθώς έχουν αρχίσει και υδρώνουν, γίνονται πιο δύσκολες οι ρήψεις. Γλιστράνε περισσότερο. Αυτή η κίνηση που κάνει ο Σπάρτακος Τσελαρίδης που κολλάει πάνω σε η ψηλή κλωτσιά με το αριστερό πόδι. Είμαι μια χαρά. Ναι, αλλά δείχνει το κενό αυτό το πράγμα. Η κλωτσιά που πέρασε και έφτασε μέχρι το στόχο της, ακόμα και αν δεν είχε δύναμη. Νομίζω ότι είναι και ο βασικός λόγος που ο Μιγκέν Πέπα έχει αλλάξει στάση και έχει φέρει το αριστερό του πόδι πίσω για να μπορέσει να το ρίξει με δύναμη ψηλά. Θέλω να δω αν ο Μιγκέν έχει ακόμα δύναμη στα χτυπήματα, στα χέρια του. Δεύτερο χτύπημα στα ειδικό. Ο διαιτητής λέει συνέχισε. Ο διαιτητής είπε συνέχισε. Ο Μιγκέν συνέχισε. Δεν έχει καλέσει για time out νομίζω ο διαιτητής. Βλέπω το χρόνο και συνεχίζει και μετράει. Πρέπει κάποιος να πει time out. Time στους βοηθούς. Νομίζω το είδανε. Εντάξει, τέλεια, το σταματήσανε. Ο Μιγκέν νομίζω ότι μυρίζεται αίμα. Μυρίζεται αίμα ο Μιγκέν. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σημάδι που περίμενε ο Μιγκέν. Ξανά. Ένα λεπτό από τώρα απομένει για το δεύτερο γύρο και ο Μιγκέν έχει αρχίσει και ανεβάζει ρυθμούς. Και ο Σπάρτακος έχει πέσει. Ο Σπάρτακος έχει πέσει, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να περνάει χτυπήματα. Βλέπεις ότι το αριστερό του χέρι βρίσκει στόχο. Παρόλα αυτά ο Μιγκέν είναι πιο φρέσκος. Το αριστερό χέρι κατευθείαν στο στόχο. Και να ο Σπάρτακος έρχεται πίσω. Πολύ βαριά χτυπήματα από τον Σπάρτακο. Και μέσα τώρα ο Μιγκέν Πέπα κυνηγάει ίσως μια γκυλοτίνα. Θα το ρισκάρει. 30 δευτερόλεπτα. Πάει για το... Δοκίμασε να φάρει μαντσκάρι ο Σπάρτακος Τσελαρίδης. Αλλά δεν φάνηκε να έχει τη δύναμη να το κάνει, την εκρηκτικότητα.
και θα γλιστρήσει πήγε για το στην απόπειρα. Αν το έχασε και τώρα ο Μιγκέν παίρνει την πλάτη. 10 δευτερόλεπτα ακόμα και ο Μιγκέν έχει ευκαιρία να χτυπήσει, να κάνει ζημιά. Ίσως όχι να τελειώσει αυτό, ήταν κατευθείαν στον Αφιένα. Ήταν στον Αφιένα αυτό, πρέπει να προσέχει. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα κυνηγήσει το Ριανέ και τσόουκ. Νομίζω... Όχι, ξεφεύγει ο Σπάρτακος και έρχεται από πάνω. Πού είναι ο χρόνος, χρόνος. Έχουν πλήξει τα 10 δευτερόλεπτα, δεν έχει πολλή ώρα. Καταλάζουν και κουβέντες. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Φοβερό. Ο Σπάρτακος έβρισε το Μιγκέν. Ήταν για το χτύπημα στον Αφιένα. Ήταν για το χτύπημα στον Αφιένα. Αυτό είναι όταν λέμε ότι δεν αφήνεις τίποτα αναπάντητο. Πρώτο χαμηλό χτύπημα ήταν αυτό ή το δεύτερο. Ωραίος εδώ ο Σπάρτακος. Φάρισμαν χέρι. Πιάνει. Ορμάει, πάει για τον double leg. Εδώ ο Σπάρτακος μεγάλες κινήσεις, ο Μιγκέν τον κάνει. Αυτή ήταν η αριστερή κλωτσιά που πέτυχε και να το συνέχισε πλέον ο διαιτής, ο οποίος αλλάζει. Το αμήνθηκε όμως. Ναι. Το αμήνθηκε, δες. Έκανε κίνηση προς τα πίσω, στυλ Holloway. Άγρια ανταλλαγή και από τους δύο. Πολύ ωραία χρησιμοποιεί ο Σπάρτακος. Πιάνει τον αριστερό αστράγαλο, έτσι ώστε να εμποδίσει τον Μιγκέν να πάρει την πλάτη. Τελευταίο ένα λεπτό. Συγγνώμη, τελείωσε το ένα λεπτό. Τελευταία 5 λεπτά. Ο Μιγκέν έρχεται ήδη μπροστά στο κέντρο του κλουβιού. Wow, τα πάντα μπορούν να συμβούν τώρα σε αυτά τα 5 λεπτά. Δύο κορυφαίοι featherweights. Μιγκέν Πέμπα με το κόκκινο. Σπάρτακος Τσελαρίδης με τον μπλε. Ένας πολύ μοιρασμένος αγώνας που δείχνει πραγματικά και το επίπεδο και των δύο τους. Ωφ, αριστερό χούκ από τον Σπάρτακο βρίσκει ξεκάθαρα τον κρόταφο του Μιγκέν. Κάνει τη ζημιά. Και να ο Μιγκέν με την αριστερή του κλωτσιά. Μέσα. Μια κλωτσιά. Τώρα δείχνει αυτός. Παίζουμε. Πλησιάζει ο Μιγκέν. Παρ' όλα αυτά που είναι τα χτυπήματα, να μια low kick προσπαθεί ο Σπάρτακος να πάρει την αντεπίθεση, αλλά εγκαταλείπει την ιδέα. Μαζεύει πόντους ο Μιγκέν, μαζεύει πόντους. Ο Σπάρτακος όμως έχει τα βαριά χτυπήματα, έχει αυτό που πρέπει. Να το αριστερό hook από τον Σπάρτακο, καθώς αποφεύγει. Συνέχεια μπροστά ο Μιγκέν Πέπα. Ξανά η low kick. Σπάρτακος φροντίζει να κρατάει συνέχεια τον Πέπα στα πόδια του. Και να το αριστερό hook. Πετυχαίνει. Έχει πετύχει πολλές φορές ο Σπάρτακος Τσελαρίδης με αυτό το αριστερό hook. Front kick, low kicks. Ο Μιγκέν κρατάει απόσταση χρησιμοποιώντας στην ουσία. Ωραίος συνδυασμός. 3,5 λεπτά ακόμα. Μεγάλη κίνηση από τον Σπάρτακο, αστοχή. Οφ, κι άλλο ένα αριστερό hook. Είναι δείγμα αυτό. Ο Τσελαρίδης πρέπει να το εκμεταλλευτεί περισσότερο. Αν μπορούσα, αν ήμουν αυτή τη στιγμή ο Σπάρτακος Τσελαρίδης και είχα συνειδητοποιήσει αυτό το κενό στο αριστερό hook, θα έκανα δύο προσποιήσεις για να πετύχω με όλη μου τη δύναμη, ίσως μία τελευταία γροθιά. Θα φόρτωνα όλη μου τη δύναμη σε ένα αριστερό hook. Να το ξανά! Και να η κλωτσιά από τον Μιγκέν θα την αποκρούσει ο Τσελαρίδης. 2.50. Δυνατό δεξί overhand από τον Σπάρτακο. Και ο Μιγκέν όμως έρχεται πίσω με το δικό του δυνατό χτύπημα. Ο Μιγκέν στοχεύει το σώμα του Σπάρτακου. Ξέρει ότι είναι κουρασμένος ο Σπάρτακος. Αστοχή με αυτή τη low kick. Εμφανέστατα και οι δύο έχουν μαζέψει κούραση και οι δύο έχουν μαζέψει ζημιά επάνω τους. Άλλη μια δυνατή low kick από τον Μιγκέν και εσωτερική low kick. Μαζεύει πόντους ο Μιγκέν. Τα καλάμια συγκρουστήκανε. Ένα επίθεση από τον Μιγκέν Πέπα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο συνδυασμός από τον Μιγκέν. Τσελαρίδης αναπνέει από το στόμα. Μία ψηλή κλωτσιά. Είναι κουρασμένος. Άπερ κάτω τον Μιγκέν. Αντεπτύθεται, δεν αφήνει ευκαιρία. Κάθε φορά που πλησιάζει ο Πέπα, ο Τσελαρίδης αντεπτύθεται με τα δικά του hooks. Ακούγεται η γωνία του Τσελαρίδη που λέει θέλουμε ένα takedown.
πίεσε να πάρει στο takedown. Συνεχόμενες αποφυγές και χτυπήματα από τον Τσελέρδη. Μεγάλες κινήσεις και από τους δύο. Μεγάλες κινήσεις και από τους δύο. Και οι δύο πετυχαίνουν, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει πλέον η δύναμη πίσω λόγω της κούρασης. Φοβερός αγώνας. Και οι δύο προσπαθούν να κάνουν τη μέγιστη ζημιά με κάθε τους χτύπημα. 1,5 λεπτό ακόμα. Όποιος είναι να σουτάρει πρέπει να σουτάρει τώρα. Αλλιώς μετά δεν θα έχει χρόνο να το εκμεταλλευτεί κιόλας. Και δεν ξέρω πώς να μοιράσω αυτό το γύρο. Γιατί μένει οι low kicks ανήκουν στο Μικέλ Πέπα, αλλά ο Σπάρτακος έχει επιτυχία με το αριστερό του hook. Να το δεξιά άπρεκα από τον Πέπα. Τι απίστευτη ένταση επικρατεί στο γήπεδο αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, όλοι φωνάζουν, οι γωνίες ουρλιάζουν. Πετυχαίνει ο Σπάρτακος με αυτό το τζαμπ. Και άλλο ένα χτύπημα, αυτό ακούς και πάλι στο Σπασουάρ. Ο διαιτής λέει συνέχισε. Αυτός ο διαιτής δεν δίνει τα χαμηλά χτυπήματα νομίζω. Δεν τα αναγνωρίζει. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Ωραίο χούκ από τον Πέπα. Και να λοιπόν ένα takedown. Ναι, από τον Τσελαρίδη. Πάρα πολύ ωραίο. Και το γήπεδο είναι... ξεσηκώνεται. Πολύ έχει καλή θέση. Μάουν, πολύ καλή θέση για να κλείσεις. Έναν πολύ κοντινό γύρο. Και να τους προχωράει στη μάουν ο Σπάρτακος Τσελαρίδης. Αρκεί το να κάνει ζημιά και να κερδίσει τις εντυπώσεις. Ναι, ναι, πρέπει να κερδίσει τις εντυπώσεις. Θα κυνηγείς και την Άρμαρ. Oh! Και ξανά το γύρισμα. Και από πάνω. 10 δευτερόλεπτα λιγότερο. Τσελαρίδης. Τα τελευταία ψυχικά αποθέματα. Ξανατραβάει κάτω. Τα δίνει όλα και τώρα, όλα. Και τέλος του αγώνα. Απίστευτος αγώνας. Φοβερό. Σπάρτακος Τσελαρίδης κάνει το απίστευτο comeback. Στα τελευταία δευτερόλεπτα. Και το γήπεδο είναι όλο στο, όλοι στο πόδι. Τι φοβερή πίεση από τον Σπάρτακο Τσελαρίδη στα τελευταία δευτερόλεπτα. Σε έναν γύρο πολύ κοντινό θα πάρει τις εντυπώσεις. Στα τελευταία δευτερόλεπτα με ένα εκπληκτικό takedown με τη mount και τον ground and pound. Μία απόπειρα για Άρμπαρ που ο Μιγκέν Πέπα κατάφερε να ξεφύγει. Ένας φοβερός αγώνας από τους πολύ αναμενόμενους. Αναμένεται τώρα να δούμε τι έχουν πει οι κριτές. Για να δούμε μερικές από τις φάσεις. Να το δυνατό, τα δυνατά χτυπήματα του Τσελαρίδη που δεν τα αφήνει αναπάντητα. Ladies and gentlemen, after three fantastic rounds of MCP MMA action, we go to the judges' scorecards and we have a unanimous decision in favor of your winner. From Greece, Spartakos Tsellaridis! Είμαι εδώ πέρα με τον νικητή σας, Σπάρτακος Τσελαρίδης, Σπάρτακε! Εσύ το έκανες όλο αυτό! Πες στον κόσμο πώς νιώθεις! Πίστεψέ με, το έκανα μόνο για αυτό. Μόνο για αυτούς. Μόνο για αυτούς. 10 μέρες πριν είχα ένα σοβαρό τραυματισμό στα πλευρά μου. Κόντρεψα να ακυρώσω το μάτσο, είχα θλάσει στα πλευρά, ακόμα έχω. Και έπαιξα για να μην απογοητεύσω όλο αυτόν τον κόσμο. Τη γωνία μου, τους προπονητές μου, τον κόπο που έκανα τόσους μήνες, την προετοιμασία του αντιπάλου μου και τη διοργάνωση για να μην τους κρεμάσω. Έδειξες πραγματικά σήμερα τα ψυχικά σου αποθέματα. Ξέραμε όλοι το πόσο τεχνίτης είσαι. Ο δεύτερος καλύτερος featherweight στην Ελλάδα. Σε ενοχλεί αυτό, το ξέρω. Τι έχεις να πεις όλο τον κόσμο? Τι να περιμένουμε από σένα? Ο κόσμος ξέρει ότι δεν είμαι δεύτερος. Ο κόσμος είδε τι έγινε, όλη η Ελλάδα είδε τι έγινε. Δεν θα κάτσω να παρακαλάω αντιπάλους. Έχω μια διοργάνωση που με σέβεται σε αντίθεση με άλλες οργανώσεις. Έχω το MCP που μου εκτιμάει όλο τον κόπο μου. Και εγώ είμαι εδώ για όποιον αντίπαλο θέλει να με κερδίσει δίκαια.